Γεια σας αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και σε ακόμα ένα βίντεο με Empties. Ή αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω τις άδειες συσκευασίες προϊόντων που έχω μπροστά μου. Θα σας πω τη γνώμη μου για αυτά γιατί δεν με ικανοποίησαν όλα 100%. Παρόλα αυτά, για τους χυψηλόγους που θα σας εξηγήσω, τα χρησιμοποίησα μέχρι τέλους και θα σας δείξω και με ποια προϊόντα τα αντικατέστησα και χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Πριν ξεκινήσουμε, να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι και πόσο με βοηθάει το να έχετε γραφτεί στο κανάλι. Αν δεν το έχετε κάνει λοιπόν ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe για να γραφτείτε, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Θα ξεκινήσω με τα πιο παλιά και θα έρθω στο πιο καινούρια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με προϊόντα καλοκαιριού. Ένα αντιλιακό από τον Κορέα, αυτό εδώ το Cucumber Hyaluronic Splash Sunscreen. Μυρίζει υπέροχα, η σύνθεσή του είναι πολύ πρωτότυπη γιατί είναι διφασικό και δεν σου αφήνει λιπαρότητα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, δροσερό και ενυδατικό. Ωστόσο, το απλικατέρ αυτό, η αντλία τέλος πάντων, δεν είναι καθόλου πρακτική. Εμένα μου κόλλησε στις πρώτες 2-3 χρήσεις, μετά κατάφερα να τα ξεκολλήσω, μετά άνοιξα τη συσκευασία για να καταφέρω να χρησιμοποιήσω το προϊόν γιατί κόλλαγε η αντλία και δεν ψέκαζε σωστά, με αποτέλεσμα να μου χυθεί το μισό, γι' αυτό και τελείωσε. Λοιπόν, προχωράω. Το After Sun του Κορέα, αυτό ήταν το Cooling After Sun, δροσιστικό After Sun προσώπου σώματος γιαούρτι. Η μυρωδιά μου άρεσε και η δροσιστική αίσθηση, μην φανταστείτε κάτι τρελό που έδινε στην υπεδερμίδα μου, έμεινε ενυδατωμένη μετά την έκθεση στον ήλιο και αυτό ήταν αρκετό. Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, αλλά ήταν ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποίησα ευχάριστα μέχρι τέλους. Να σας πω για καθαριστικά προσώπου τώρα. Χρησιμοποίησα στις διακοπές αυτό εδώ το mini size του Advanced Night Micro Cleansing Foam της Estée Lauder και παιδιά δεν μου άρεσε. Λυπάμαι που το λέω γιατί μου αρέσουν γενικά τα προϊόντα της Estée Lauder, αλλά το συγκεκριμένο ούτε έκανε καλή σαπουνάδα, ούτε ένιωθα το πρόσωπό μου καθαρό, αυτό που λέμε να τρίζει από καθαριότητα μετά και να το νιώθεις. Γενικά νομίζω ότι δεν έκανε πολύ καλή δουλειά στο ντεμακιγιάζ. Τώρα για απλό καθαρισμό, αν ξυπνάτε το πρωί και θέλετε να κάνετε ένα καθαρισμό στο πρόσωπό σας, ενδεχομένως να είναι και καλό. Πολύ περισσότερο μου άρεσε αυτό το καθαριστικό από τον Κορέ. Αυτό είναι το Foaming Cleanser για όλους τους τύπους δέρματος. Όπως βλέπετε το χρησιμοποίησα μέχρι τέλους και το αγάπησα, μπορώ να πω. Ωστόσο, στις διακοπές, επειδή μου τελείωσε το καθαριστικό της Estée Lauder, αγόρασα αυτό, παιδιά, από το σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει φοβερά οικονομική τιμή, δεν θυμάμαι πόσο, αλλά δεν ήταν πάνω από 5 ευρώ. Είναι το Gel Micellar Let's Talk Pure. Και λέει ότι είναι τζέλ για εντατικό καθαρισμό της επιδερμίδας και αφαίρεση του make-up με φύλλα λευκού τσαγιού και ακνασιντόλ. Αυτό την έκανε τη δουλίτσα του μια χαρά, χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα, κάνει πολύ ωραία σαπουνάδα και προτείνω πραγματικά να το δοκιμάσετε. Θα παραμείνω στο ντεμακιγιάζ και θα σας μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν της Estée Lauder για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει και είναι αυτό το balm το οποίο, παιδιά, διαλύει τόσο ωραία το μακιγιάζ από την επιδερμίδα αλλά και τη μάσκαρα από τα μάτια, ακόμα και αν φοράτε αδιάβροχη. Μυρίζει υπέροχα, μετατρέπεται σε λάδι και εκτός του ότι θεύει την επιδερμίδα και σου αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση αφού αφαιρέσεις το μακιγιάζ σου, δεν είναι καθόλου ερεθιστικό και για τα μάτια. Σίγουρα ένα προϊόν που θα ξανααγόραζα, ωστόσο αυτή την περίοδο το έχω αντικαταστήσει με το Take the Day Off της Clinique, αυτό εδώ το Balm, που είμαι αρκετά ευχαριστημένη, αλλά είναι οι πρώτες μέρες που το χρησιμοποιώ, οπότε review θα σας έχω σε επόμενο βίντεο για να είναι πιο ολοκληρωμένη η άποψή μου. Τώρα ένα καθαριστικό πινέλων το οποίο αγάπησα πολύ ήταν αυτό εδώ της Morphe. Θα σας δείξω, αυτό τελειώνει, έχει ελάχιστο μέσα όπως βλέπετε, λίγο στα τυχώματα. Γι' αυτό αποφάσισα να σας το δείξω στο σημερινό βίντεο και έχει μαζί και αυτό εδώ το πλαστικό στο οποίο τρίβεις το πινέλο σου κάνοντας σαπουνάδα και αφαιρεί, παιδιά, το μακιγιάζ από πάνω από το πινέλο σε χρόνο ντετέ. Είναι καταπληκτικό και τα πινέλα μου μια χαρά επέζησαν, δεν είχαν καμία φθορά μετά από αυτό. Οπότε σίγουρα είναι κάτι που θα σκεφτώ να ξανααγοράσω. Αυτή την περίοδο όμως χρησιμοποιώ το Conditioning Brush Cleanser από Bobbi Brown και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, κάνει εξαιρετική σαπουνάδα και αφήνει τα πινέλα μου καθαρότατα και σαν καινούρια. Πάμε σε μάσκες, θέλω να σας μιλήσω για αυτές τις δύο από την Origins, η μία λέγεται Original Skin, είναι αυτή εδώ η μάσκα 2-1 με ροζ άργυλο η οποία αποτοξινώνει την επιδερμίδα και απολεπίζει απαλά, πραγματικά η απολέπιση είναι πάρα πολύ απαλή, θα την πρότεινα δηλαδή και σε ευαίσθητες επιδερμίδες, νομίζω ότι δεν θα έχετε κανένα ερεθισμό.
Και η συγκεκριμένη λέγεται Out of Trouble, είναι δεκάλεπτη μάσκα, η οποία έχει και σαλικυλικό οξύ μέσα, από την Origins επίσης. Θα την πρότεινα σε εσάς που έχετε λιπαρές επιδερμίδες και έχετε πρόβλημα με τους πόρους και θέλετε να μην είναι τόσο ορατή. Πραγματικά μου άρεσαν και οι δύο αυτές πάρα πολύ. Και τις αντικατέστησα, θα τις ξαναγόραζα βεβαίως, και τις αντικατέστησα με αυτή εδώ την μάσκα από Summer Fridays και λέγεται Overtime Mask, είναι για απολέπιση, έχει κόκκους μέσα όπως και αυτή εδώ από την Origins. Κάνεις μασάζ λοιπόν στο πρόσωπό σου, την αφήνεις να δράσει και αμέσως μετά την αφαιρείς και αυτή πάρα πολύ απαλή και πάρα πολύ αποτελεσματική μου αφήνει μια πολύ ωραία αίσθηση στην επιδερμίδα. Έχω αποφασίσει αυτόν τον καιρό να μην κάνω πάρα πολλές μάσκες γιατί το είχα παρακάνει κάποια στιγμή, οπότε χρησιμοποιώ μόνο αυτή και ακόμα μία που θα σας δείξω σε λίγο κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εβδομάδας. Θα συνεχίσω με οξέα και με μια εταιρεία για την οποία σας έχω ξαναμιλήσει στο παρελθόν, είναι η Alpha H. Αυτό εδώ είναι το Liquid Gold με γλυκολικό οξύ και αυτό εδώ είναι το Clear Skin Tonic με 2% BHA οξέα. Αυτά είναι AHA, αυτά είναι BHA. Λοιπόν και τα δύο έκαναν πολύ καλό στην επιδερμίδα μου, είδα τεράστια διαφορά στην υφή κυρίως και στη λιπαρότητα, στη μείωση της λιπαρότητας και τα προτείνω φυσικά σε λιπαρές επιδερμίδες. Τώρα όμως χρησιμοποιώ μία μάσκα η οποία έχει πιο μεγάλη περιεκτικότητα σε οξέα από αυτά τα δύο. Έχει 20% AHA και 5% BHA. Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει μάσκες τέτοιες με οξέα, δεν προτείνω να ξεκινήσετε από αυτήν. Αν κάπως η επιδερμίδα σας όμως είναι ανθεκτική, προτείνω να πάτε κατευθείαν σε αυτήν και είναι από την εταιρεία Herbivore, λέγεται Prism, είναι αυτό το διάφανο gel που βλέπετε, το οποίο έρχεται μαζί και συνοδεύεται ιδανικά από αυτό εδώ το έλαιο για το πρόσωπο, λέγεται Lapis Facial Oil και είναι ένα έλαιο το οποίο είναι πάρα πολύ ενυδατικό και πάρα πολύ απαλλητικό, χωρίς όμως να μου αφήνει λιπαρότητα, ξέρω είναι οξύμορο, φαίνεται περίεργο και εμένα αν μου έλεγαν ότι θα χρησιμοποιήσεις έλαιο, θα τους έλεγα όχι είστε τρελή, αποκλείεται. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σε συνδυασμό με αυτή τη μάσκα. Μία μάσκα τώρα την οποία δεν έχω αντικαταστήσει με κάποια άλλη, αλλά μου λείπει ήδη, είναι αυτή εδώ η Gravity Mud από την Glam Glow, την οποία την λατρεύω, βρίσκω ότι κάνει τρελή δουλειά σε σύσφιξη και ή θα αγοράσω την ίδια σύντομα ή θα ψάξω να βρω κάποια άλλη για να τη δοκιμάσω και να έχω άποψη. Πάμε σε δραστικά συστατικά, να πάμε να μιλήσουμε για βιταμίνη C, ένα πάρα πολύ σημαντικό συστατικό για τη λάμψη της επιδερμίδας σας και για να μην φαίνεται κουρασμένη. Χρησιμοποίησα λοιπόν αυτό εδώ το Truth Serum από Ulla Henriksen, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν έκανε καμία απολύτως διαφορά στην επιδερμίδα μου, δεν γνωρίζω και ακριβώς την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C που έχει μέσα, νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι πάνω από 10%, αλλά δεν είδα και πολύ διαφορά ρε παιδιά, το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει, αυτό είναι 15 ml, νομίζω 2 εβδομάδες πρέπει να μου έβγαλε. Διαφορά είδα όμως από αυτή τη μάσκα, η οποία είναι πολύ clear skin, λέγεται Vitamin C Paste και την εφαρμόζεις κάθε πρωί σε καθαρό πρόσωπο, την αφήνεις για λίγα λεπτά μέχρι να πιείς το καφεδάκι σου και αυτή κάνει τη δουλειά της και ενισχύει την επιδερμίδα πολύ με βιταμίνη C. 10% περιεκτικότητα έχει αυτή, σίγουρα το ξέρω. Αλλά η επανάσταση στη βιταμίνη C ήρθε τον τελευταίο καιρό στη ζωή μου. Έχω ήδη μια εβδομάδα που χρησιμοποιώ αυτές εδώ τις αμπούλες από τη Lierac. Συγκεκριμένα χρησιμοποιώ την άλλη που είναι κλειστή και είναι στο μπάνιο μου αυτή τη στιγμή. Δύο αμπούλες λοιπόν. Βιταμίνη C 15%, πιο μεγάλη περιεκτικότητα και μια θεραπεία ενός μήνα η οποία σου δίνει την απόλυτη λάμψη στην επιδερμίδα. Νομίζω ότι θα έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στον ένα μήνα γιατί εγώ ήδη στη μία εβδομάδα βλέπω την επιδερμίδα μου πολύ πιο ξεκούραστη και λαμπερή και με αυτό εδώ το προϊόν έχω αντικαταστήσει τα δύο προηγούμενα που είδατε. Όσον αφορά στο μακιγιάζ τώρα, έχω δύο προϊόντα μόνο να σας δείξω. Έχω αυτό εδώ το NARS Radiant Creamy Concealer, σε αυτή τη μίνι συσκευασία που μου πήρε άπειρο καιρό να τελειώσω, αλλά την τελείωσα έτσι για να μην πάει χαμένη. Και για να πείσω τον εαυτό μου ότι μου αρέσει, αλλά τελικά δεν με έπεισα. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό το concealer, όσο κι αν έχω ακούσει τα καλύτερα από πάρα πολλές bloggers, youtubers και ειδικές του χώρου. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου.
Και τελείωσα και αυτή τη μάσκαρα, την In Extreme Dimension από την MAC, για την οποία έχω εκφράσει την αγάπη μου και στο παρελθόν, και φυσικά είναι ένα προϊόν το οποίο θα ξανααγόραζα. Πάμε σε αφρόλουτρα, να σας δείξω αυτό εδώ το Cherry Almond από την Aventa. Παιδιά, πιο θεϊκή μυρωδιά εγώ δεν έχω βρει. Μάλλον γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του κερασιού. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ αυτό εδώ από Rituals, το οποίο είναι Organic Rice Milk και Cherry Blossom. Οι μυρωδιές μοιάζουν πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ. Αυτό σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Άλλο ένα αφρόλουτρο που τελείωσα είναι αυτό εδώ από την Messenian Spa. Ωστόσο δεν μου άρεσε πολύ αυτή η μυρωδιά, δεν με ενθουσίασε. Αλλά σαν προϊόν μου αρέσει πολύ και θα ξαναγοράσω αφρόλουτρο από τη Messenian Spa. Και τελείωσα και αυτό εδώ το Body Yogurt από την ίδια εταιρεία. Νομίζω ότι μου αρέσει πιο πολύ το Body Butter όμως από το Body Yogurt, σαν αίσθηση. Τώρα που χειμωνιάζει και η επιδερμίδα μας θα είναι και πιο αφιδατωμένη. Πάμε και σε απολέπιση για να μιλήσουμε για αυτό εδώ το body scrub από την Rituals. Ήταν στην ίδια σειρά Rituals of Sakura, όπως και το αφρόλουτρο, και μπορώ να πω ότι αυτό σίγουρα δεν θα το πρότεινα σε ευαίσθητες επιδερμίδες, γιατί έχει πάρα πολύ χοντρούς κόκκους, παιδιά. Η μυρωδιά είναι καταπληκτική βέβαια, και εγώ που δεν έχω ευαίσθητη επιδερμίδα δεν με πείραξε καθόλου, το χρησιμοποίησα μέχρι τέλους και το ευχαριστήθηκα. Δεν ξέρω αν θα το ξαναγοράσω, θα δω. Νομίζω ότι μου αρέσει να είναι λίγο πιο απαλά τα scrub του σώματος με το σώμα μου. Αυτή την περίοδο λοιπόν δοκιμάζω αυτό εδώ το beautifying απολεπιστικό προϊόν από την Aventa, το οποίο μυρίζει συγκλονιστικά, αλλά νομίζω σας το έχω ξαναπεί, είναι κάπως όξινο, έχει όμως πάρα πολύ μικρούς κόκκους μέσα, είναι σαν κρέμα το προϊόν αυτό, και μ' αρέσει, αρκεί να μην έχετε κάποια αμοιχή στην επιδερμίδα σας, γιατί επειδή είναι όξινο θα σας τσούξει. Πάμε σε σαμπουάν από την Aventa επίσης. Τελείωσα το Nutriplenish Shampoo και το Nutriplenish Conditioner. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο αγαπημένη μου σειρά. Ήταν ίσως η πιο αγαπημένη μου σειρά μέχρι που κυκλοφόρησε αυτή που χρησιμοποιώ τώρα και είναι η καινούρια τους, η Botanicals, γιατί είναι για πιο ταλαιπωρημένα μαλλιά. Εμείς που τα βάφουμε κιόλα συχνά, ίσως χρειαζόμαστε λίγο πιο εντατική επανόρθωση. Αυτό εδώ είναι για πολύ βαθιά ενυδάτωση, αλλά εδώ έχουμε προϊόντα τα οποία ενδυναμώνουν τα μαλλιά. Είναι λοιπόν το Botanical Repair Strengthening Shampoo και το Botanical Repair Strengthening Conditioner. Και τι μας έμεινε? Μας έμειναν μόνο τα setting sprays και τελειώσαμε. Δεν το πιστεύω. Όχι, έχω και κάτι άλλο. Έχω και dry shampoo. Λοιπόν, πάμε στο dry shampoo και μετά θα περάσουμε και στα setting sprays. Να σας πω ότι αυτό είναι το πιο αγαπημένο μου ίσως dry shampoo που κυκλοφορεί. Δοκιμάζω και ένα άλλο αυτή την περίοδο για να σας πω τη γνώμη μου από άλλη εταιρεία. Αυτό είναι το Bumble & Bumble Preta Powder Très Invisible Dry Shampoo. Αυτό χωρίς το χρώμα προτιμώ να χρησιμοποιώ και μου τελείωσε. Και δοκιμάζω αυτό εδώ το διφασικό Preta Powder Post Workout Dry Shampoo Mist, το οποίο, παιδιά, μυρίζει ακόμη πιο ωραία από αυτό. Και επειδή συνήθως εμένα τα μαλλιά μου θέλουν λίγο όγκο και λίγο περιποίηση και λίγο έτσι ένα κάτι να τα κάνει να φαίνονται πιο ζωντανά και πιο φρέσκα μετά τη γυμναστική, επειδή υδρώνω πολύ και τα έχω πιασμένα και πολλές ώρες, αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιώ πάντα μετά τη γυμναστική μου και σε άλλες περιπτώσεις βέβαια, όταν χρειάζομαι dry shampoo. Και πάμε και στο setting spray. Ξέρετε ότι είμαι τεράστια fan του Fix Plus από την MAC. Έχω ήδη αγοράσει άλλο ένα μπουκαλάκι με μυρωδιά κόκονα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το κλασικό, το οποίο μου τελείωσε. Και το αντικατέστησα με αυτό εδώ το All Nighter Ultra Matte από την Urban Decay, γιατί θέλω να δοκιμάσω αν πραγματικά κάνει την επιδερμίδα μου matte. Και μου αρέσει πάρα πολύ η διάρκεια που δίνει στο μακιγιάζ. Πραγματικά έχω δει τεράστια διαφορά στη διάρκεια και στη μείωση της λιπαρότητας, ειδικά εδώ στο TAF. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι το σπρέι του. Α, μπορώ να σας δείξω ίσως το πρόβλημα και εδώ. Λοιπόν, δείτε, ακριβώς επειδή μάλλον έχει πούδρα μέσα, δεν ξέρω τι έχει μέσα για να μας κρατάει πολύ ματ. Βλέπετε εδώ που έχει ένα σπράκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, αυτό μου συνέβη και στο πρόσωπο. Δηλαδή, ψέκασα το προϊόν και μου άφησε λευκές σταμπούλες στο πρόσωπό μου, γιατί δεν χρησιμοποίησα, ας πούμε, ένα σφουγγαράκι για να το διανύμω ομοιόμορφα και να το στεγνώσω εκείνη τη στιγμή, οι οποίες βέβαια φύγανε που τις έκανα λίγο έτσι, αλλά δεν ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω αυτό και το συναντάω σε setting spray και δεν ξέρω τι κάνει αυτές τις λευκές σταμπούλες. Νομίζω ότι θα αλλάξω το spray, μήπως φταίει αυτό στον τρόπο που διανέμει το προϊόν,
και θα σας πω τη γνώμη μου ξανά στο μέλλον. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας, μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Share, 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 γιατί sharing is caring. Φιλάκια πολλά, θα σας δω στο επόμενο, να προσέχετε και να περνάτε υπέροχα. Bye bye!